Λίγο πριν τον ημιτελικό του Σοχώρου στον Πάγο, η Τζένι Μπαλατσινού μιλά αποκλειστικά στο Star για όλα. Για τα νούμερα τηλεθέασης, ενώ απαντά και στις ερωτικές κριτικές που έχει δεχτεί το σοου. Τα νούμερα είναι νούμερα. Τα νούμερα, κοίταξε, να σου πω, ο κόσμος δεν μπορείς να το ψυχανεμίσεις ακριβώς πως κάτι θα πάει, αν θα πάει ή όχι. Εγώ πιστεύω σαν παραγωγή είναι άρτια παραγωγή, είναι σωστή παραγωγή. Όταν έχεις δει μόνο καλλιτεχνικό πατινάζ, περιμένεις να δεις θεαματικό πατινάζ. Αν όμως η ψυχολογία σου είναι ότι θα δω ένα γνωστό που συμπαθώ να τρώει τούμπες και να έχει πλάκα, είναι αλλιώς. Όλοι περιμέναμε να θα δούμε κάτι τρομερό. Για τους ανθρώπους που με συμμετείχαν, πραγματικά κάνανε πάρα πολύ δύσκολα πράγματα. Η παρουσιάστρια του σόου μίλησε και τη δυσκολία στο να πουν ναι και να φορέσουν παγοπέδιλα πολύ γνωστά ονόματα, καθώς φοβήθηκαν. Κάτι που έχει συζητηθεί πολύ. Είναι και πάρα πολύ δύσκολο να πείσεις έναν άνθρωπο, ηθοποιό, τραγουδιστή, οτιδήποτε από το χώρο αυτό, να πάρει μέρος σε κάτι το οποίο περιέχει και κίνδυνο. Την Κυριακή θα φορέσει και εκείνη τα παγοπέδιλά της και από τις πρόβες της πήραμε μια γεύση της εντυπωσιακής της χορογραφίας. Δεν ξέρουμε μόνο τι βαθμό θα της βάλει ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ο κ. Κωστόπουλος είναι αυστηρός μαζί σας. Έτσι και έτσι. Σαν ζευγάρι λέμε την αλήθεια μεταξύ μας, δεν βλογάμε τα γένια μας. Και εσείς όμως του κάνετε, φαντάζομαι, κριτική. Ναι, και εγώ καμιά φορά του κάνω. Βιάστηκε τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού. Όχι, απλώς με ενοχλεί πολλές φορές που τρώω και εγώ πεινάω και δεν μπορώ να φάω αυτό, τίποτα άλλο. Ελπίζω να τα καταφέρω την Κυριακή, γιατί άλλο το live, άλλο οι πρόβες. Τις πρόβες είσαι πιο χαλαρός, πιο άνετος.